Από σήμερα λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό ώστε να προστατεύσουμε το αγροτικό εισόδημα μέσα από την καταπολέμηση των ένδομιλικών συναλλαγών από τις εταιρείες γεωργικών εφοδίων με έλεγχο των παράνομων εισαγωγών και ελληνοποιήσεων των εναρμονισμένων πρακτικών και των υπερτιμολογήσεων με θέσπιση και τήρηση αυστηρών χρονικών ορίων αποπληρωμής των παραγωγών και σας διαβεβαιώνω, καμία συμφωνία δεν μας αποτρέπει από το να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτές τις τομές που θα βοηθήσουν το εισόδημα του παραγωγού. Σχεδιάζουμε και δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε σε βάθος χρόνου να ξαναδώσουμε στους αγρότες το μερίδιο που τους αναλογεί από την αξία των προϊόντων τους με στήριξη των συνεργατικών σχημάτων και τη θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών και τοπικών δικτύων παραγωγών καταναλωτών πέρα και έξω από μεσάζοντες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αυξήσουν το εισόδημά τους καθώς δεν θα έχουν την ανάγκη των μεσαζών. Στοχεύουμε να αναδιοργανώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς αγροτικής πολιτικής σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και αντιγραφειοκρατικό σύνολο που θα παρέχει συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους αγρότες. Να διαχειριστούμε με διαφάνεια και με παραγωγικό προσανατολισμό τις κοινωτικέ ενισχύσεις και τα προγράμματα αγροτικής, τα ευρωπαϊκά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και να ενισχύσουμε την διατροφική επάρκεια της χώρας με συγκεκριμένα υλοποιήσιμα σχέδια αύξησης παραγωγής.